να δούμε αυτή τη φάση με την πρώτη επίθεση από πλευρά Σαμουδιάς με το Σένια να κινείται παράλληλα. Δεξιά του δίνει στήριγμα με το νούμερο 18 ο Λιάρας που θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Παπαδόπουλο που κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Τσιφλικά. Ο 10 Παυλίδης και 11 Τρέντζο στον πάγκο είναι ο Αδαμίδης, ο Μακρύς, ο Δανδίνης. Τώρα η μπαλιά είναι καλή για τον Γιακουμάκη. Ο Γκάιος δυσκολεύεται. Έχουμε μία πτώση εκεί, διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Στο τέταρτο λεπτό όλα αυτά έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι ο κύριος Μπάτσιος. Στην πρώτη απόπειρα για κάποια ευκαιρία από πλευράς Θίελας με τον Γιακουμάκη να μονομαχεί με τον Γκάιο. Τώρα ο Τσιχωρίδης παραχωρεί δυναμικά πλάγιο out. Τώρα για να δούμε με τον Κουτίδη δεξιά να ανοίγει για τον Τσαμαντουρίδη που μπαίνει ταχύτατα. Θα κάνει το γύρισμα corner. Έχουμε. Ο Γεωργιάδης τώρα θέλει να συνεργαστεί με τον Παπαδόπουλο που πρόλαβε εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Κάθε την παλιά για το Σένια. Σηκώνει το σημαίακι του ο δεύτερος βοηθός. Ο κύριος Βακουφτσής σημειώνει τον επιθετικό της Σαμουδιάς σε θέση offside. Συγκάθετη αυτή που έγινε προς τον Ρόναλντ τον Σένια. Παίζει τώρα στο χώρο του άξονα ο Μιλωνάς. Μία κακή μπαλιά, ο Λιάρας απομακρύνει, Πουρσανίδης με τη μία. Τώρα έξω από την περιοχή, ωραία έφερε την μπάλα εκεί. Ο Γκουτίδης ένα σουτ ξαφνικό από τον Μιλωνά. Η μπάλα καταλήγει out. Και αλλάζει με τον Παπαδόπουλο. Ξαναπαίρνει ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος για τον Σένια που είναι σε θέση offside. Μέσα στην περιοχή η υπόδειξη διαμαρτύρεται και πάλι ο Σένια στο 12ο λεπτό. 13ο λεπτό Γιώργος Γεωργιάδης στην εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω κεφαλιά και έχουμε corner. Δέκατο τέταρτο λεπτό, Μιχάλης Φιλιππίδης με δύναμη στο δεύτερο δοκάριο. Σένια πήρε την κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη φορά η εκτέλεση του Φιλιππίδη είναι στο δεύτερο δοκάρι με δύναμη. Εκεί όπου ο Σένια παίρνει την καρφωτή κεφαλιά και τη στέλνει στα δίχτυα του Τσιφλικά. Ανοίγοντας έτσι το δίκτυ του σκορ, Ηρακλής Σαμουδιάς 1-0 απέναντι στη Θίελα. Παπαδόπουλος φέρνει την μπάλα στο δεξί, διαγώνιο γέμισμα, Ζιάκας γυρίζει, πολύ καλή στιγμή για την Αμουδιά. Ο Ζιάκας με αντίπαλο του Μπουρσανίδη μπήκε στην περιοχή, ο Ζιάκας θα κάνει το γύρισμα σου του Σένια με το πόδι ο Τσιφλικάς. Πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του Ηρακλή να πετύχει το δεύτερο της τέρμα. Στο μέσο περίπου της εστίας θα απομακρύνει Ζιάκας, νέο σουτ και πάλι. Αυτή τη φορά όμως ήταν αδύναμο, εύκολα ο Τσιφλικάς αυτή τη φορά θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γκάιος και ο Φιλιππίδης έχουν ανέβει, Γεωργιάδης κάβει την μπάλα με φάλτσα. Ο Τσιφλικάς δεν έχει πρόβλημα και μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία. Τσαμαντουρίδης είναι σε καλύτερη θέση, βάζει δυνατά το σώμα, ο Παπαδόπουλος θα του κλέψει όμως. Καλή είναι η μπαλιά μέσα στην περιοχή από αριστερά για το Σένια. Κάνει το γύρισμα ο Σένια, δεν ακολουθεί κανείς σε πρώτο χρόνο. Έρχεται να μαζέψει ο Τσιχουρίδης. Ο Γκουτίδης τσιμπάει την μπάλα για τον Παυλίδη. Με προϋποθέσεις τώρα η Θίελα. Παυλίδης θέλησε να παίξει χαμηλά με πάσα. Ζητάνε πέναλτι της Θίελας. Στο 21ο λεπτό η φάση αυτή για την οποία διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Στην αντεπίδεση τώρα ο Παπαδόπουλος προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να κάνει την προσπάθεια. Πλάγι out καταλήγει. Στο αριστερό είναι ο Γκέλης. Ο Μιλωνάς κάνει καλή μπαλιά για τον Γιακουμάκη από αριστερά. Γιακουμάκης πάει στην ατομική ενέργεια, κάνει τη σέντρα. Σουτ προσπάθησε εκεί να κάνει ο Παυλίδης. Δεν το πιάσε γεμάτα όπως λέμε στην ποδοσφαιρική ορολογία. 37ο λεπτό. Τώρα όλα δείχνουν ότι θα εκτελεστεί το φάουλ από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Εκτελεί ψιλοκρεμαστά. Ο Φιλιππίδης παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα σκάει και περνάει μόλις out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Τσιφλικά. Γκουτίδης. Λιάψης, καλή είναι η μπαλιά για τον Γιακουμάκη που θα την πάρει με το κεφάλι μπροστά. Έρχεται ο Τσιχουρίδης να καλύψει το χώρο.
38 λεπτό για Κουμάκης. Δεν περνάει η χαμηλή παλιά. Έρχεται και ο Τρέντσιος. Κόρνερ έχουμε. Καλή αντεπίθεση. Out είναι τελικά. Τον άλλαξε θέση. Δημιουργεί η Θιέλα προϋποθέσεις. Η παλιά. Τώρα σηκώνει το σημαίακι του ο κύριος Βακουφτσής. Η κόντρα ευνοεί τον Τζαμαντουρίδη που παίρνει την μπάλα μπροστά του. Μπήκε στην περιοχή του Τζαμαντουρίδης. Κάνει χαμηλά το γύρισμα. Ο Φιλιππίδης με ψυχραιμία δίνει τη λύση. Παπαδόπουλος Γιώργος θα ανατραπεί. Ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Γκέλη που έχει ήδη κίτρινη. Για να δούμε ο κύριος Μπάτσιος. Τον καλεί κοντά του. Δεύτερη θα είναι. Κόκκινη για τη Θιέλα. Καθώς με δεύτερη κίτρινη αποβάλλεται ο Γκέλης. Το 40 λεπτό. Με 10 για 50 λεπτά συν τις καθυστερήσεις αγωνιστεί η Θιέλα από εδώ και πέρα. Μαλανδρής χαμηλά μέσα στην περιοχή για το Σένια που κάνει το γύρισμα. Η μπάλα περνάει βασανιστικά και καταλήγει κόρνερ, καθώς κάπου βρήκε η μπάλα σε παίκτη της Θιέλας. Του Τσιφλικά την έστειλε στα δίχτυα και πάλι με τον ίδιο τρόπο ο Τσιφλικάς με γροθιές διαμαρτύρονται για φάουλ. Η της Θιέλας σφυρίζει ο κύριος Μπάτζιος, είναι στο έδαφος ο Τσιφλικάς. Η αποβολή του Γκέλη αλλάζει άρδιν για τα υπόλοιπα λεπτά το παιχνίδι. Και πάλι από αριστερά ο Γιακουμάκης κάνει τη σέντρα ο Φιλιππίδης με το κεφάλι. Κρατάει ο Φιλιππίδης, τώρα ο Τρέντζιος πάει για να τον πιέσει. Ωραία υψώνει ο Γεωργιάδης για τον Μαλανδρή που κάνει το γύρισμα στο πρώτο δοκάριο. Τσιφλικάς μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Ένας μέναν με αντίπαλο τον Τζαμαντουρίδη. Θα περάσει ο Παπαδόπουλος. Κάνει τη σέντρα με το έξω φάλτσο. Σένια υποδέχεται. Σωτήρια εκεί προβολή. Ο Γεωργιάδης επιμένει για την αμμουδιά. Το σουτ και η μπάλα καταλήγει. Κόρνερ από την προσπάθεια του Ζιάκα. Από δικιά του ασίστ. Είχαμε την κεφαλιά του Σένια στο πρώτο. Και πάλι το ίδιο προσπάθησαν να κάνουν. Ελπίζω να μην βρέξει καθώς μαζεύονται σύννεφα απειλητικά εδώ πάνω από τον ουρανό της αμμουδίας. Κάθετα για τον Παπαδόπουλο Γεωργιάδης. Εκπληκτικό τέρμα. Γιώργος Γεωργιάδης, μια εκπληκτική κάθετη ασίστ για τον Παπαδόπουλο τον Γιώργο που μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφλικά. Με αυτό το υπέροχο τέρμα του Γιώργου Παπαδόπουλου προηγείται με 2-0 πλέον ο Ηρακλής Αμμουδιάς. Χαμηλά το γέμισμα, ο Σένια θέλει να τη φέρει στο αριστερό, θα κάνει το σουτ. Καλή προσπάθεια του Σένια, όχι όμως και το τελικό σουτ. Φέρνει την μπάλα προς τον άξονα, τώρα την πετάει, είναι ταχύτατος με αντίπαλο του Μαλανδρή για να δούμε τον νεαρό. Πέρασε ο Τσαμαντορίδης, πολύ ωραία προσπάθεια, ο Φιλιππίδης. Επιθετικό φάουλ στη συνέχεια από τον Παυλίδη. 51 το λεπτό όπως είπαμε, το κόρνερ με τον Παυλίδη για τη Θιέλα ψιλοκρεμαστά. Εκεί είχαμε να διεκδικούν ο Τσιχουρίδης με τον Χατζιπέτρου, νέο κόρνερ έχουμε. Στο πρώτο δοκάρι με φάλτσα η μπάλα πέρασε, σουτ του Αμανάκη ήταν πάνω σχεδόν από τη γραμμή παίκτης Αμμουδιάς. Απομάκρυνε την μπάλα με το σώμα, νέο γέμισμα του Αμανάκη. Πολύ μεγάλη στιγμή, νομίζω η καλύτερη ως τώρα στο παιχνίδι για τη Θίελα. Μαζεύει ο Παυλίδης από δεξιά, νέα σέντρα. Φιλιππίδης βάζει την κόντρα, ο Ποριάζης η μπάλα καταλήγει out. Από αριστερά ο Παπαδόπουλος με τον Ποριάζη αντίπαλο θα κάνει τη σέντρα. Προς τα πίσω κεφαλιά από μάκριση του Αμανάκη, πιο μακριά ο Χατζιπέτρου. Για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Αδαμίδης που τώρα το γύρισμα προς τα πίσω ζητάνε παράβαση καθώς γύρισε η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Κουτουγλίδη που τη μάζεψε. Και άλλες διαμαρτυρίες έντονες από τους φιλοξενούμενους της Θίελας καθώς η μπάλα γύρισε πίσω στον Κουτουγλίδη. Και θεωρούν αντικανονική
την ενέργεια να μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Σαμουδιάς. Και έτσι έχουμε νέες διαμαρτυρίες. Έγινε το γέμισμα προς τα πίσω, κεφαλιά του Λιάρα με γροθιά. Ο Κουτογλίδης σφύριγμα από τον κύριο Μπάτζιο. Χατζιπέτρου. Καλή είναι η μπαλιά για τον Γιακουμάκη από δεξιά τώρα με αντίπαλο του Φιλιππίδη. Να δούμε την επιλογή του. Γιακουμάκης πατάει περιοχή. Θέλει να κάνει το γύρισμα. Θα το κάνει ο Χατζιπέτρου στο πρώτο δοκάρι. Δίνει τη λύση ο Γκάλιος και ο Λιάρας βγάζει ακόμα πιο μακριά. Ζητάει ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα έρχεται στο Λιάρα που πλέον παίζει στο κέντρο μετά την είσοδο του Παπαδόπουλου που καλύπτει το δεξί άκρο. Παπαδόπουλος Γιώργος Φοριάζης έβαλε την κόντρα. Σκάει η μπάλα. Σουτ του Ζιγκερίδη στο οριζόντιο δοκάρι Κωνσταντίνου. Σουτ του Μαλανδρή νέο. Ζιγκερίδης με τα πολλά βγάζουν την μπάλα χωρίς να δεχθούν τέρμα ή τη θύελα σε πλάγιο. Κοντά είναι ο Μαλανδρής, εκεί πάει η μπάλα. Τη σηκώνει ο Μαλανδρής, ο Ποριάζης βάζει το σώμα. Δεν έχει βγει μπάλα, τελικά βγήκε. Σφύριγμα από τον κύριο Μπάτζιο, Γιακουμάκης, σκάει μπάλα, Κουτογλίδης με το χέρι, αναγκάζεται να παραχωρήσει κόρνερ. Μαλανδρής, δεξιά, ήθελε να βρει τον Παπαδόπουλο, Καλιόντης με το κεφάλι, ο Λιάρας, μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Λιάρας, ασουτάρει, η μπάλα παίρνει ύψος, πάνω από την εστία. Σηκώνει την μπάλα, πήρε την κεφαλιά ο Ποριάζης. Το σου του Χατζιπέτρου σε θέση offside υποδεικνύεται ο Χατζιπέτρου στο 83ο λεπτό. Καλή στιγμή για τη Θύελλα που όμως έχει τελειώσει από τη στιγμή που ο κύριος Βακουτσής σηκώνει το σημαίακι του. Σερβές μέσα στην περιοχή, μαρκάρισμα αφήνει ο κύριος Μπάτζιος Κωνσταντίνου για το Ζιγκερίδη. Κάνει τη σέντρα. Η μπάλα στα δίχτυα από το πλασέ στη γίνηση του Παπαδόπουλου του Γιώργου που επισφραγίζει την μεγάλη του εμφάνιση και στο σημερινό παιχνίδι πετυχαίνοντας δεύτερο τέρμα. 85ο λεπτό, 3-0 προηγείται πλέον η Αμμουδιά. Με τη φάση που ξεκίνησε από τον Σερβέ από αριστερά είχαμε και ένα μαρκάρισμα, άφησε ο κύριος Μπάτζιος στη φάση να εξελιχθεί. Τσαμαντουρίδης, ωραία, απόφυγε τον Σερβέ. Η πάσα όμως δεν φτάνει σε συμπαίκτη του. Σερβές κάνει κίνηση ο Ζιγκερίδης. Για να δούμε, αφήνει το παιχνίδι. Τώρα θα σηκώσει το σημαίακι του ο κύριος Παπαδόπουλος. Διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Παπαδόπουλος θα εκτελέσει, παίρνει θέση στην αντίπαλη περιοχή ο Φιλιππίδης αυτή τη φορά. Εκτελεί ο Παπαδόπουλος, Φιλιππίδης στην κεφαλιά, η μπάλα περνάει out. Θα του κλέψουν την μπάλα ο Σερβές, κατά μέτωπο έχει πολύ χώρο ο Σερβές. Για να δούμε, δεν θα προλάβει να πλασάρει καθώς καταπληκτικά ο Τσαμαντουρίδης θα του κλέψει την μπάλα με υπέροχη προβολή.